Είναι πάρα πολύ ακριβή η δικαιοσύνη από τα παράβολα, από το να κληθούν μάρτυρες, για να υπάρχει δηλαδή μια αξιοπρεπής εμφάνιση των ανθρώπων που ήταν θύματα της φασιστικής και της ναζιστικής βίας ή των οικογενειών τους, χρειάζεται μια έμπρακτη ενίσχυση από τον κόσμο του αντιφασιστικού κινήματος. Η άλλη πλευρά δεν έχει τέτοιου τύπου προβλήματα. Να το θυμίσουμε αυτό το πράγμα. Ναι, η άλλη πλευρά θα έχει. Αυτή τη στιγμή η συζήτηση είναι το αν θα έχουν 100 ή 200 δικηγόρους. Κάτι ανάμεσο, εν πάση περιπτώσει, θα είναι η αλήθεια. Πάρα πολλοί από αυτούς, οι βασικοί δικηγόροι της Χρυσής Αυγής, είναι επιστημονικοί συνεργάτες αποσπασμένοι, πληρώνονται από τον προϋπολογισμό της Βουλής, δεν έχουν κοπεί αυτά τα προνόμια, δεν έχουν κοπεί ούτε η μισθή των βουλευτών. Η Βουλή δηλαδή θα τους πληρώνει για να υπερασπίσουν τους εαυτούς. Θα τους πληρώνει προκειμένου να είναι παρόντες στη δίκη. Άρα η Βουλή και ο δημόσιος προϋπολογισμός στη συγκεκριμένη δίκη θα πληρώνει τους δικηγόρους της Χρυσής Αυγής. Και δεν υπάρχει legal aid προκειμένου να πληρώνει τα θύματα της βίας της Χρυσής Αυγής. Αυτό είναι ένα έξοδο το οποίο θα πρέπει να το αναλάβουμε ο κόσμος ο οποίος έχει κινητοποιηθεί και έχει δραστηριοποιηθεί ενάντια στο φασισμό και τη φασιστική απειλή. Μάλιστα. Όσοι από εμάς, όσοι από εσάς που μας βλέπετε αυτή τη στιγμή και όσοι πρόκειται να δείτε αυτή την εκπομπή, να ξέρετε ότι στο jailgoldendawn.com μπορείτε να βρείτε στο μενού την επιλογή ενίσχυση, όπου εκεί μπορείτε να δείτε στοιχεία για τραπεζικούς λογαριασμούς και τα λοιπά και το πώς μπορείτε να ενισχύσετε την πολιτική αγωγή του αντιφασιστικού κινήματος στο Jail Golden Dawn, την ομάδα δικηγόρων.